Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορία νοσηλεύει το 71 χρονο βουλευτή Α, Α Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ και τέο πρόεδρο τη Βουλή Νίκο Βούτση, καθώ αντιμετωπίζει μια νέα περιπέτεια με την υγεία του. Σύμφωνα με πληροφορίε, παραμονή τη πρωτοχρονιά αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθο και εισήχθη στο νοσηλευτικό ίδρυμα για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση. Η κολπική μαρμαριγή αποτελεί τη συχνότερη αριθμία σε άτομα ηλικία άνω των 60 ετών και ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Αναπτύσσεται κυρίω σε υπερτασικού ασθενεί πνευμονοπαθεί και πάσχοντε από θηροειδοπάθεια και κύριο κλινικό έβριμα αποτελεί το αίσθημα παλμών. Θυμίζουμε ότι ο Νίκο Βούτση αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια καρδιολογικά προβλήματα. Μάλιστα το Σεπτέμβριο του 2017 είχε νοσηλευτεί και πάλι στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας όπου του είχε διενεργηθεί στεφανιογραφία και αγκαιοπλαστική.